Πώς σου φάνηκε το μάθημα των μαθηματικών, των λατινικών? Εύκολα ήταν. Είχε το κείμενο, το κείμενο 23 νομίζω και 36-38, δεν θυμάμαι τώρα. Okay, τα θυμόμουνα. Και από ό,τι είδα και οι υπόλοιποι μαθητές δεν είχαν θέμα. Τώρα για ασκήσεις γραμματικής είχαν ουσιαστικά κλπ. Κηρύγματα. Τα κείμενα τα συγκεκριμένα είχαν εύκολο λεξιλόγιο, οπότε ήταν εύκολα και τα ρήματα. Τώρα στις ασκήσεις συντακτικού, εντάξει, υπήρχε ένα μικρό θέμα με ενεργητική και παθητική σύνταξη και πλάγιο λόγο, αλλά εντάξει. Σε σύγκριση με πέρσι καταλαβαίνω ότι ήταν μεγάλη διαφορά, ήταν πολύ πιο εύκολα. Ναι, από ό,τι είχα κοιτάξει και τα περσινά θέματα, ήταν πιο εύκολα, ήταν πιο εύκολα. Ο στόχος σου ποιος είναι? Θέλω να περάσω ψυχολογία και άμα μπορέσω να κάνω μεταπτυχιακό σε εγκληματολογία. Μάλιστα. Τι σημαίνει για σένα η διαδικασία αυτή των πανελλαδικών εξετάσεων? Πώς την εισέπραξες εσύ και οι συμμαθητές σου? Προσωπικά είχα, όπως όλοι πιστεύω, το άγχος ότι πώς θα γράψω τις πανελλήνιες, αλλά εντάξει, μετά την πρώτη μέρα συνηθίζεται. Δηλαδή είναι αυτό που λένε η πρώτη κρυάδα. Εντάξει, κάναμε κάποια λάθη πιστεύω όλοι στην αρχή, αλλά μετά βγήκε κανονικά. Είναι απλές εξετάσεις, δεν είναι τίποτα.